Λοιπόν, χώρα εν καμίνο μέρος δεύτερο. Πάντοτε είμαστε σε αναμονή του κυρίου Γιώργου Καραμέρου, ο οποίος φοβούμαι ότι είναι εγκλωβισμένος. Το κινητό του δεν απαντάει και δεν θα μπορέσει να φύγει από εκεί. Εμείς το ξέραμε και τον ειδοποίησαμε. Μας είπε ότι θα μπορούσε να έρθει. Τον περιμέναμε μέχρι τώρα. Η αναμονή είναι κακό πράγμα στην τηλεόραση, γιατί όλα φαίνονται και τα κενά δεν αναπληρώνονται. Αλλά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να προλάβει να έρθει, διότι είναι πάρα πολλοί κόσμοι στο Ταϊκβοντό. Δεν είναι μόνο οι σύνεδροι, είναι και άλλα στελέχη και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ από όλο το λεκανοπέδιο. Και επειδή μόλις τελείωσε ο κύριος Τσίπρας, μια μακρά ομιλία, περίπου 70 λεπτών, βλέπω πάρα πολύ δύσκολο κανείς να φύγει από τον κλειό. Μιλάμε αυτοκίνητα, μιλάμε για πολύ κόσμο και να φτάσει μέχρι εδώ. Ας είναι αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες εκπομπές. Τώρα, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχω μπροστά μου ένα απόσπασμα από την γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, η οποία είναι η ναυαρχίδα του οικονομικού τύπου στη Γερμανία. Ο τίτλος είναι «Αλέξης Τσίπρας από αντάρτης μεταρρυθμιστής». Και τι λέει? Λέει ότι από ένα ριζοσπαστικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει ένα κεντροαριστερό κόμμα. Αυτό λέει η Handelsblatt. Και τονίζει, οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, και το κάνει με αφορμή το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, το δεύτερο, το οποίο ξεκίνησε ήδη. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός φέρει εκδορές, γράφει η εφημερίδα, και συνεχίζει, από αντάρτης έγινε μεταρρυθμιστής παρά τη θέλησή του. Ωστόσο, δεν έχουν κάνει όλοι οι Έλληνες αυτή τη στροφή. Η γερμανική εφημερίδα, σε άλλο μέρος του κειμένου της, τονίζει ότι ακόμα και οι επικριτές του Τσίπρα γνωρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς αυτόν δεν είναι τίποτα. Είναι το πρώτο συνέδριο του κόμματος από τις αρχές του 2015 που έγινε κυβέρνηση. Στους 20 μήνες που ακολούθησαν, ο Τσίπρας έχει βάλει πολύ νερό στο κρασί του. Ανεκπλήρωτες υποσχέσεις θα μπορούσε να είναι το μότο της θητείας του μέχρι τώρα. Κυρία Ζαχαράκη, δεν κρύβεται το φλερτ, το προχωρημένο του κυρίου Τσίπρα με τους Γερμανούς. Γνωρίζει καλές και κακές στιγμές. Αλλά φαίνεται ότι έχουν αποκτήσει μια καλή χημεία με την κυρία Μέρκελ, και σε αυτό θα συνεκτιμήσετε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κλήση στις Βρυξέλλες, μου λένε σε μένα, πιθανώς και σε εσάς, έχετε μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά θέματα, και σε άλλους συνομιλητές τους, ότι μην κάνετε πολύ φασαρία για τον κύριο Τσίπρα και πολύ κριτική. 10 πράγματα του ζητάμε, 15 ψηφίζει. Να προσθέσω δε κάτι ακόμα, ότι τα όσα το WikiLeaks, τα WikiLeaks φέρνουν στο φως της δημοσιότητας, από αυτά που φέρνουν τα WikiLeaks προκύπτει ότι ο κύριος Τσίπρας διατηρεί και καλές σχέσεις με τον αμερικανικό παράγοντα. Ένας Ομπάμα ζήτησε από τον Κλίντον, στα πλαίσια των επαφών που είχε αναπτύξει ο κύριος Τσίπρας μαζί του με μεσολαβητή, την κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου, που είναι γνωστή δωρήτρια του Ιδρύματος Κλίντον, του ζήτησε λοιπόν να επηρεάσει ο κύριος Κλίντον τον κύριο Τσίπρα και να υπογράψει, και να υπογράψει το μνημόνιο. Λοιπόν, πριν σχολιάσετε όμως, έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Καραμέρο, ο οποίος δεν είναι μόνο αντιπεριφερειάρχης και στέλεχος των οικολόγων Πρασίνων, είναι και καλός δημοσιογράφος. Κύριε Καραμέρο, δεν μπορέσαμε να σας έχουμε απόψε κοντά μας και στενοχωρηθήκαμε. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλο, και σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά θα σας παρακαλέσουμε να μας δώσετε, ως πολύ καλός δημοσιογράφος, να μας δώσετε λίγο το κλίμα από την ομιλία Τσίπρα στο συνέδριο. Ωραία. Δεν θα μπω στον πειρασμό να σας το περιγράψω σαν δημοσιογράφος, ναι, αλλά σαν εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης που εκλήθησε το συνέδριο. Πολύ καλά. Όπως και εκπρόσωποι πολιτικών δυνάμεων, όπως ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως. Και στο βήμα τη χαιρετίζει το συνέδριο. Και έχει ενδιαφέρον την τοποθέτηση, θέλω να σας πω. Λοιπόν, για πέστε μου, υπήρξε κάτι από την ομιλία του κ. Τσίπρα με το οποίο σας ευνηδίασε, με το οποίο αισθανθήκατε καλύτερα, το οποίο ανοίγει κάποιο δρόμο για τη χώρα, πέρα από τα στερεότυπα που επαναλαμβάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί στα μεγάλα κομματικά συνέδρια? Νομίζω ότι αυτά τα οποία θα παίξουν ως πρώτες ειδήσεις, ναι, είναι αυτό το οποίο έχει προαναγγελθεί και έχει να κάνει με τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ. Α. Και κάποια πρόσωπα τώρα είναι εδώ ούτως ή άλλως. Για τον κύριο Κουβέλη ο λόγος? Είμαι ακριβώς πίσω του κάτω μαθή. Α, κατάλαβα. Είναι η κυρία Τσουνογιαναποπούλου επίσης. Ναι. Είναι και ο κύριος Τζουμάκας. Νομίζω το είδα στο Twitter αυτό. Και ο κύριος Παντελής Οικονόμου. Δεν τους έχω δει, να σας πω την αλήθεια, γιατί είμαι στη δεύτερη σειρά, πολύ μπροστά, ναι, και δεν έχω εικόνα. Γιατί η αίσθησή μου είναι από τα πρόσωπα που συζητούνται, ναι, για ένα σχήμα διεύρυνσης.
Ναι, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να το περιορίζουμε τόσο πολύ στα πρόσωπα, όσο στα πολιτικά, όπως το έθεσε ο Πρωθυπουργός, ναι, ο Πρόεδρος, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για το χώρο του κέντρου και του σοσιαλισμού του 21ου αιώνα, όπως το έθεσε. Δηλαδή έχουμε στροφή του ΣΥΡΙΖΑ προς την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία. Κοιτάξτε, τώρα θα σας μιλήσω ως πράσινος. Αυτό το οποίο έγινε ήδη στην επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, και το έχει αναδείξει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Παντιβούλη, δηλαδή, ναι, μια συνεργασία αριστεράς, πράσινων και σοσιαλδημοκρατών που θα αλλάξει, ναι, τους σχετισμούς στην Ευρώπη, νομίζω ότι μια αναγκαιότητα και για την Ελλάδα. Είστε σαφείς. Το εκπροσωπώ κιόλας, συνεργαζόμενος σοσιολόγος πράσινος με τον ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια. Είστε σαφείς. Δεν μου λέτε άλλα σημεία ενδιαφέροντα, γιατί αυτά που μας είπατε είναι ενδιαφέροντα. Εκεί ήθελα να σας πω. Τώρα, εντάξει, ο καθένας βέβαια να κρατήσει ό,τι τον ενδιαφέρει. Εννοείται. Ο υποκειμενισμός δεδομένος. Θα σταθώ σε μια αποστροφή του λόγου του. Σε δύο, ναι, αποστροφές του λόγου του Αλέξη Τσίπρα. Στο πρώτο που είπε ότι πολλές φορές στη ζωή δεν διαλέγουμε τη συγκυρία, αλλά μας διαλέγει η συγκυρία. Και έτσι, ότι η αριστερά, η πρώτη φορά αριστερά, είναι τέκνο της οργής και της συγκυρίας. Ναι. Και θα ήταν πολύ καλύτερα φυσικά να υπήρξε πρώτη φορά αριστερά υποσυνθήκες ανάπτυξης, ναι, και καλύτερων δημοσιονομικών συνθήκων και όχι κατάρρευσης. Αναδεικνύει τη δυσκολία κατά την κρίση του των αντικειμενικών, ναι, συνθήκων. Δηλαδή. Αυτό. Και το δεύτερο, νομίζω και πολύ πιο ουσιαστικό, αν θέλετε την άποψή μου, είναι το μήνυμα που έστειλε προς τις Βρυξέλλες και τη Γερμανία, ότι θα πρέπει να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση άμεσα, ταυτόχρονα με την υλοποίηση του προγράμματος που τηρείται απαρέγκλιτα, και να συζητήσουμε τώρα και όχι μετά, άμεσα, νομίζω θα τα πω το απόσπασμα από τις ομιλίες του Κράτου. Για το χρέος, λέτε. Και για το χρέος. Μάλιστα. Που κατά τη γνώμη μου, και θα σας μιλήσω τώρα σαν δημοσιογράφος, ξαλόγω δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, έδειξε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα, όντως. Είναι δύσκολα. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Στην ατμόσφαιρα του συνεδρίου πλανάτε κάτι που να προϊονίζει τον ανασχηματισμό που από ό,τι φαίνεται έρχεται. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του είπε ότι οι καρέκλες υπουργικές δεν είναι χαρισμένες ούτε μόνιμες. Ναι, σαφέστα. Και θέλω να σας πω ότι καταχειροκροτήθηκε από το συνέδριο που είναι στις εξέδρες. Όπως επίσης καταχειροκροτήθηκε, νομίζω το πιο δυνατό χειροκρότημα, όταν είπε ότι σε πολλά από τα υπουργεία καλό θα είναι να λαμβάνουν υπόψη και οι απόψεις των θεματικών ομάδων, των τμήματων δηλαδή που επεξεργάζονται στις πολιτικές στο κόμμα. Αλλά αυτά είναι δευτερεύοντα, νομίζω, σε σχέση με το κεντρικό ζήτημα που σας το προανέφερα και έχει να κάνει με το ΙΕΦ της χώρας και τη φάση που βρισκόμαστε πριν από την ολοκλήρωση της δόσης, την απομείωση του χρέους και την προσωπική χαλάρωση. Μάλιστα. Κύριε Καραμέρο, ευχαριστώ. Ελπίζω να σας έχουμε τις επόμενες μέρες. Για να μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε εφόλης εσείς. Αλλά να θυμίσω την πρόσκληση του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ που είναι όμορο πολιτικά με εμάς την πολιτική οικολογία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γυρίζουμε κυρίες και κύριοι στο στούντιό μας. Σοφία Ζαχαράκη, Λάμπεος Ρώσης, Πάνος Αβραμόπουλος. Κυρία Ζαχαράκη, τα βρήκε λοιπόν με τους Γερμανούς παρά τις αντιθέσεις ο κύριος Τσίπρας. Η Handelsblatt που είναι όργανο του γερμανικού οικονομικού κατεστημένου, όχι συνωμοσιολογικά, ενώ όργανο εκδοτικό. Λέει ότι πλέον είναι μεταρρυθμιστής. Οι Αμερικανοί φροντίζουν να τον σπρώξουν στο δρόμο του ρεαλισμού. Ο κύριος Καμένος, ο συγκυβερνών εταίρος, ούτε λίγο ούτε πολύ έφτασε κάποια στιγμή να λέει γιατί να μην δώσουμε και μια βάση στην Κάρπαθο, στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και στο ΝΑΤΟ. Φέρανε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Πράγματα πρωτοφανή για ένα συνασπισμό κομμάτων που έχει ως βασικό πυλώνα κόμμα της αριστεράς. Ωστόσο, πράγματα που δημιουργούν προβλήματα πολιτικής υποκατάστασης στο βασικό κόμμα της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα, που είναι η Νέα Δημοκρατία και προηγείται σήμερα στις δημοσκοπήσεις. Μήπως λοιπόν αισθάνεται ανησυχία η Νέα Δημοκρατία, γιατί σιγά σιγά ο Τσίπρας υποκαθιστά το ρόλο της σε σχέση με τα δυτικά και αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή? Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο στην αρχή, χωρίς να έχω καμία διάθεση να μιλήσω έτσι, να περιαυτολογήσω, ούτε να κάνω αναφορά σε προσωπικές διαδρομές. Ήμουν το Σαββατοκύριακο στη Γερμανία σε ένα συνέδριο και αποφάσισα την αρχή της παρουσίασής μου να την αποκαλέσω σύγκρουση με την πραγματικότητα. Αυτό το οποίο στα αγγλικά θα λέγαμε reality check. Ήταν λοιπόν η θεματική. Το πώς αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα μια κυβέρνηση η οποία ρέπει προς τον λαϊκισμό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε σχέση με τη Γερμανία
Θα θυμίσω τις δηλώσεις παλαιότερα, το go back. Αν ήταν εδώ ο κύριος Καραμέρας, μπορεί να μου απαντούσε ότι αυτό συνέβαινε τότε με τέτοια δεδομένα, αλλά αυτό δεν έχει ξεχαστεί. Επίσης, δεν έχει ξεχαστεί το γεγονός ότι κάθε φορά που κάτι πάει στραβά, κατηγορούμε το γερμανικό παράγοντα για δικές μας καθυστερήσεις, για αντίστοιχη άποψη μεταξύ των υπουργών, για υπουργούς που υπογράφουν και αμέσως μετά κλαίνε πάνω από την υπογραφή. Συμβαίνουν αυτά, αλλά δεν είναι ανεύθυνοι και οι Γερμανοί. Βεβαίως και δεν είναι ανεύθυνοι. Και επίσης σε κρίσιμες στιγμές θα θυμίσω ότι δεν στήριξαν την ελληνική προσπάθεια, γιατί βλέπαν ότι η δημοσκοπική πορεία της προηγούμενης κυβέρνησης δεν ήταν αυτή η οποία εκείνη τη στιγμή φανταζόταν ότι θα είναι. Τράβηξαν το χαλί, να το πούμε καλύτερα. Δεν υποστήριξαν με κανένα τρόπο στη διαπραγμάτευση κάποια αιτήματα τα οποία εκείνη τη στιγμή ήταν ελάχιστα σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν δεχτεί τον τελευταίο καιρό. Θυμίζω ότι το τρίτο μνημόνιο αναφέρει πράγματα ανήκουστα. Το πώς θα φτάναμε στους στόχους είναι όμως επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία πήγε στην Αμερική. Επιτέλους και ο κύριος Μητσοτάκης ξεκίνησε και κάνει κριτική στη γερμανική πολιτική εκεί που πιστεύει ότι μπάζει νερά. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, κυρία Ζαχαράκη. Επιτέλους. Και θα θυμίσω. Δεν υπάρχουν ταμπού. Όχι και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Έτσι, μπράβο. Γιατί αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους της μείωσης των πλεονασμάτων, που ουσιαστικά αυτά θα λειτουργήσουν ως αναπτυξιακή. Για να αποδεσμεύσουμε πόρους. Για να αποδεσμεύσουμε πόρους. Και μπράβο. Να φέρουμε δουλειές. Είναι ο νεαρός συνάδελφος εδώ και σίγουρα και ο κύριος Αβραμόπουλος θα συμφωνήσει μαζί μου ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδιθεί. Έτσι. Είναι αυτό το στοίχημα της γενιάς, απασχόληση. Αυτό δεν θα λυθεί πάντως, και συγγνώμη που θα κάνω αυτή την πικρή αν θέλετε παρατήρηση, με έναν σχηματισμό ο οποίος γίνεται τη χειρότερη στιγμή. Θα θυμίσω ότι μας πήρε 14 μήνες να τελειώσουμε την πρώτη αξιολόγηση. Είμαστε στη λήψη της υποδόσης της δόσεως ως ουρά της πρώτης αξιολόγησης. Τα χρήματα αυτά ήταν για τον ιδιωτικό τομέα, την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, σε ένα ιδιωτικό τομέα ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε θνησιγενές επίπεδο. Να εξηγήσουμε ότι από αυτό το 1,1 που θα πάρουμε, 1,1 δις, δεν θα πάει ούτε ένα cent στην Ελλάδα. Ούτε ένα θα πάνε όλα στους πιστωτές. Τα υπόλοιπα τα οποία περιμέναμε θα πήγαιναν για την Ελλάδα. Θα πήγαιναν, βεβαίως θα πήγαιναν. Ακριβώς. Το 1,8. Στην αποπληρωμή του δημοσίου. Ακριβώς. Και θα πήγαιναν και αν θέλετε, δεν είναι λαϊκισμός να πούμε ότι θα πήγαιναν στα νοσοκομεία τα οποία αυτή τη στιγμή κάνουν τη λήψη των βασικών στοιχείων. Καταραίει το σύστημα υγείας. Καταραίει το σύστημα. Δυστυχώς. Κάνουν δωρεές. Δυστυχώς. Οι άνθρωποι, οι ιδιώτες για να μπορέσουν να δουν τους δικούς τους. Βλέπω ανήσυχο τον κύριο Αβραμόπουλο. Ο μόνος, επειδή θα κάνω μια παρέμβαση, κύριε Παναγιώτοπουλε, από τους 12 δίθες που χαρακτηρίζουν το μηνιαίο εισόδημα το οικογενειακό της ελληνικής οικογένειας, οι 11 ήταν προς τα κάτω. Αν αντιπαραβάλλουμε το 14 με το 15, ο μόνος δείκτης, και είναι τραγικό ότι ήταν προς τα πάνω, ήταν οι δαπάνες, οι μηνιαίες μέσα στις δαπάνες της οικογένειας για την υγεία. Οι οποίες αυξήθηκαν κατά 1,2. Που δείχνει ότι και εκεί έχουμε λαϊκή αποτυχία. Αλλά το ερώτημα όμως που ανατύχει, και επιτρέψτε μου μια και πήρα την τηλεοπτική σκητάλη, είναι ότι παρότι βλέπουμε μια καθίδρυση στο οικονομικό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να αναπτύσσει μια πολιτική δυναμική. Και δεν μένω, κυρία Ζαχαράκη. Αφού είναι πρώτη δημοσκοπήση. Δεν μένω στη δημοσκοπήση, κύριε Παναγιώτοπουλε. Τώρα είστε παλιός. Είναι άλλο πράγμα η δημοσκοπήση, άλλο τα νούμερα τα οποία είναι μια εφήμερη αποτύπωση του πολιτικού momentum, και άλλο να διαμορφώσει ένα δυνατό πλειοψηφικό ρεύμα που έχει παλμό τη κοινωνία. Ότι δεν έχει διαμορφώσει ένα κυρίαρχο πλειοψηφικό ρεύμα. Να βγάλει το δρόμο στον κόσμο. Κυρία Ζαχαράκη, εν μέρει αυτό έχει δίκιο. Υπάρχει δημοσκοπική υπεροχή, αλλά δεν υπάρχει κυρίαρχο πλειοψηφικό ρεύμα στον κόσμο. Ένα κυρίαρχο πλειοψηφικό. Το Πασόκ το 81 περπατούσε στο περίπτερο και το αισθανόσουνα. Ήταν ο πολιτικός σεισμός. Οι τεκτονικές πλάκες της πολιτικής ζωής το 81 έτριζαν, άλλαζαν. Δεν υπάρχει αυτό. Κύριε Παναγιωτόπουλε, και τα νούμερα, κύριε Ζαχαράκη, και τα νούμερα του 28, τόσο πόσο από αυτή τη στιγμή αποτυπώνει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, είναι περίπου το ίδιο με την τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Με τη δυστοκία της κυβερνητικής πολιτικής στο οικονομικό πεδίο, με τον οικονομικό και κοινωνικό λογαριασμό να ανεβαίνει στο έπακρο, θα περίμενε κανείς η Νέα Δημοκρατία να έχει να δημορφώσει μια κοινωνική δυναμική. Πολύ δυνατή. Στον κύριο Ρώση, και πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Αβραμόπουλε, που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για μία απεικόνηση πραγματικότητας που δεν χρειάζεται όμως να δείτε μόνο το χαρτί. Ας περπατήσουμε λίγο έξω και ας πάμε λίγο στις γειτονιές μας. Χρειαζόμαστε τη δημοσκόπηση για να καταλάβουμε ότι ο κόσμος έχει πραγματικά εξαθλειωθεί. Και χρειαζόμαστε τη δημοσκόπηση να καταλάβουμε ότι αν αυτή τη στιγμή δεν βγούμε έξω, και το κάνει η Νέα Δημοκρατία, το κάνει με όλα τις τα στελέχη τα οποία βγαίνουν συνεχώς στην επαρχία και στα μεγάλα αστικά κέντρα και μιλούν για τη συμφωνία αλήθειας. Που λέτε. Αλλά υπάρχει και ένα μέρος του κόσμου απογοητευμένο από το ΣΥΡΙΖΑ που λέει: καθίστε ρε παιδιά, και η Νέα Δημοκρατία να έρθει και αυτή η μνημόνια θα εφαρμόσει. Άρα ας καθίσουμε σπίτι μας. Κύριε Κάποιοι δεν πάνε στη Χρυσή Αυγή. Κάποιοι πάνε στη Χρυσή Αυγή.
Και κύριε επιτρέψτε μου να προβλέψω ότι είναι άμεσος ο κινδυνός η Χρυσή Αυγή να έχει διψήφιο ποσοστό που δεν καταγράφεται σε καμία δημοσκόπηση. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου ότι η Χρυσή Αυγή στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα καταγράψει διψήφια ποσοστά που δεν καταγράφονται για λόγους που, αν έχω το χρόνο, δεν τον έχω τώρα, θα μπορούσα να εξηγήσω γιατί δεν απαντώνται στις δημοσκοπήσεις. Κύριε Παναγιωτόπουλε, λοιπόν, στον καναπέ και στη Χρυσή Αυγή. Δεν ενισχύουμε τη Χρυσή Αυγή όταν αφήνουμε. Εγώ θα δώσω ένα μικρό παράδειγμα από το χώρο της εκπαίδευσης που προέρχομαι. Όταν δεν ενημερώνουμε τους γονείς επαρκώς, τους γονείς αυτών των σχολείων που θα πάνε τα προσφυγόπουλα, που δικαίως πηγαίνουν τα παιδιά για να πάνε να ζήσουν καλά μια κανονικότητα. Δικαίως και έπρεπε αυτό. Να πάνε. Έχουμε ενημερώσει τους γονείς ποιες ήταν οι συνθήκες, είχαν ενημερώσει τους καθηγητές. Όχι. Η αλληλεπικαλύψη μεταξύ του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Παιδείας οδήγησαν σε μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Ποιος ενισχύει λοιπόν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής? Εν της πράγμαση έχετε δίκιο. Εν της πράγμαση, όταν έχουμε αναποτελεσματικότητα στις κυβερνητικές πολιτικές. Κύριε Παναγιωτόπουλε, έλλειψη επιχειρημάτων, ο κύριος Τσίπρας καταφεύγει ξανά στην πολιτική όξυση. Αυτό που είδαμε πριν. Λέει ότι είναι συγκυρία. Εγώ θα μείνω σε αυτό. Ποια συγκυρία, δεν τη γνώριζαν τη συγκυρία? Όταν λέγανε ψέματα στον ελληνικό λαό, γνωρίζαν την κατάσταση της Ελλάδας. Και έρχεται να περηφανευτεί τι? Αύξηση, αναδιανομή της φτώχειας. Παίρνει 2,7 δις, θα είναι τα νέα μέτρα. Όχι αυτά που ψηφιστήκανε πριν, στο τρίτο μνημόνιο. Νέα 2,7 δις. Αυξάνει καύσιμα, πετρέλαιο, τηλεπικοινωνίες. Όπως είναι τα λεφτά. Μην κουράζεστε. Όχι, συγγνώμη. Εγώ θέλω όμως να μου απαντήσετε από στο ερώτημα. Και τα δίνει γιατί φτωχούς. Ενώ είναι κολλημένοι όλοι με την πλάτη στον τοίχο και με τα μυαλά στα κάγκελα, ναι, για να μιλήσω γλώσσα της κερκίδας της ποδοσφαιρικής, δεν επιστρέφουν, ας πούμε, στο Πασόκ. Γιατί πιστέψανε. Γιατί για μένα, κυρία Γεννηματά, μια χαρά τα γιατί λέει. Πιστέψανε. Και του τα έσουρε στη Βουλή του Αλέξη Τσίπρα. Τον πέρασε γενές 14. Γιατί όμως δεν επιστρέφουν στο Πασόκ? Γιατί ο ελληνικός λαός είναι αλλημένος. Όχι, δεν επιστρέφουν στο Πασόκ. Απαξιώνουν την πολιτική. Δεν ασχολούνται με την πολιτική. Και τι στο επόμενο σύστημα. Τι σημαίνει? Ότι μήπως με το Πασόκ έχει κάψει την καλύβα του στο παρελθόν? Όχι μόνο έχει κάψει την καλύβα του. Πρέπει από να βάλουμε καινούριο προσανατολισμό. Καινούριο προσανατολισμό. Να δούμε όραμα. Ρεαλισμό. Θέλει ρεαλισμό ο κόσμος. Πρέπει ωραία, να βάλουμε στόχους. Όχι, είναι πραγματικότητα. Αλλά πολύ θεωρητικά. Μια είναι πραγματικότητα. Ελάτε, κλείσαμε. Ναι, μια κουβέντα. Από όλα αυτά καθίσταται λοιπόν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί από μόνη της να αναστρέψει το κακό κλίμα και να δρομολογήσει ένα συγκρότηση. Επίκαιρη πρόταση του Βασίλη του Λεβέντη ότι να σταθεί μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας με πολιτικούς έγκυρους και πολιτικούς και με τεχνοκράτες καλούς για να δρομολογήσουν την ανασυγκρότηση του. Είναι γνωστή θέση. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώσαμε. Ο Σπύρος Μπουτζάνης και ο Μάκης Κουρής θα πάρουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης από μένα και μετά. Εν το μέσο της νυχτός, ο Εμίλιος Λιάτσος. Φρέσκος, ανανεωμένος. Εμείς θα επανέλθουμε την επόμενη Δευτέρα, γιατί από Δευτέρα ως Πέμπτη είναι η εκπομπή μας, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή δεν έχουμε, με όλα τα νεότερα. Έχουμε μπροστά μας κρίσιμες εξελίξεις σε πολλούς τομείς. Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα στοιχείο της επικαιρότητας. Όχι το κυρίαρχο. Άλλα είναι αυτά που έρχονται και αυτά που έρχονται είναι πολύ σημαντικά. Τις επόμενες μέρες. Σαρωτικές αλλαγές στην κυβέρνηση. Θα δούμε, θα έχουν περιεχόμενο ή θα είναι ένα πολιτικό παίγνιο προσώπων. Θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ.